εταιρεία που έφτιαχνα φέτα ή έκανα συσκευασία γάλακτος. Είχα τη δυνατότητα να παίρνω γάλα από το εξωτερικό, να μου έρχεται από τη Γερμανία, από οπουδήποτε στο εξωτερικό, να το συσκευάζω εδώ και να βάζω ότι είναι ελληνικό γάλα. Αυτό γινότανε. Δεν είχατε τη δυνατότητα κανονικά. Μάλιστα. Απλώς επειδή η υποχρέωση δεν υπήρχε να αναγράφεται η χώρα προέλευσης, αντιλαμβάνεστε ότι πίσω από την έλλειψη της υποχρέωσης γινόντουσαν πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω. Άρα βάζετε τρεις στόχους τώρα. Δηλαδή, δεν έχει αρμεχθεί, δεν είναι ελληνικό. Ναι, επιτρέψτε να σας πω, ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή, έτσι. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα του αγροτικού χώρου ήταν οι ελληνοποιήσεις, η επίθεση δηλαδή που δεχόταν η αγροτική παραγωγή από μαϊμού προϊόντα. Ναι. Εισαγόμενα που τα λέγαμε ελληνικά και τα λοιπά, τα οποία στη διαδρομή έπαιρναν και ελληνικό, διαβατήριο, ναι. Ελληνικό διαβατήριο. Και το δεύτερο πρόβλημα που είχε είναι η ρευστότητα, η έλλειψη ρευστότητας. Να πάμε στο πρώτο, Υπουργέ. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Για το εξής στοιχείο. Λοιπόν στο να πρώτο. Ξέρει και ο κόσμος κάτι που είναι ουσιαστικό. Ότι στο Βόλιο η αυτάρκεια της χώρας φτάνει 28%. Άρα πρέπει να μπει μέσα ξένο κρέας. Δεύτερον, στο Χύριο είναι λίγο παραπάνω, 32%. Και εκεί λοιπόν πρέπει να έχουμε εισαγωγές. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι τρώμε. Γενικά, αυτό δεν είναι το θέμα. Γενικά ακόμη δεν έχουμε επάρκεια στα ζωικά προϊόντα. Είναι ένα πρόβλημα που έχουμε και έχει σχέση με τη διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Δεν είναι της ώρας. Αυτό που λοιπόν εμείς πήραμε, να το έχετε υπόψη σας ότι και για το ένα και για το άλλο υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής και δεν μπορούμε να λειτουργούμε. Έχουμε λοιπόν εδώ και πολύ καιρό ζητήσει την υποχρεωτική αναγραφή στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, που σημαίνει πλέον ότι ο Έλληνας καταναλωτής τέτοιο προϊόν θα αναζητεί, πρέπει να αναζητεί και θα είναι σε ευκρινέστατο σημείο της συσκευασίας η χώρα άλμεξης. Είναι σημαντικό να τονίζουμε αυτό. Η χώρα άλμεξης. Βέβαια υπάρχουν εκεί διάφορες λεπτομέρειες όπου εάν η άλμεξη, η συσκευασία, η παραγωγή γίνεται από μια συγκεκριμένη χώρα, να αναφέρεται η χώρα, όποια και να είναι. Όποια και να είναι. Και αυτό θα συνεπάγεται ότι και τα τρία στάδια ακριβώς, έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Όποια και να είναι. Χώρα ή Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν γίνονται σε στάδια, ναι, σε διαφορετικές χώρες, ναι, τότε λοιπόν εκεί υπάρχει η υποχρέωση είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες ή τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπουργέ, αυτό. Παίρνω ένα γάλα. Ναι. Θα γράφει τώρα πάνω τρία πράγματα. Δηλαδή, πού αρμέχθηκε το γάλα, πού έγινε η όλη επεξεργασία και πού έγινε η συσκευασία. Ναι. Δηλαδή, είναι τρία πράγματα τα οποία θα βλέπω εγώ, τρία ταμπελάκια. Ναι. Ακούστε, δείτε. Όταν αυτό, η όλη διαδικασία άλμεξη, παραγωγή του προϊόντος, συσκευασία γίνεται σε μία χώρα, σε μία χώρα θα αναφέρεται η χώρα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά που ουσιαστικά μιλάμε για τα δικά μας εδώ, τα ελληνικά, ο Έλληνας καταναλωτής θα βλέπει Ελλάδα, ελληνικό. Μάλιστα. Αν αυτό το προϊόν τώρα που έχει διαφορετικές χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γίνονται οι προηγούμενες διαδικασίες, θα γράφει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εάν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γράφει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αλλά να καταλάβω κάτι, γιατί εδώ υπάρχει μια κριτική. Δηλαδή, μήπως αυτό σε εισαγωγικά το κόλπο το χρησιμοποιήσουν και βάζουν ελληνικό. Δηλαδή, γιατί δεν τους δεσμεύατε από την αρχή και τα τρία να τα κάνουν. Τι είδους οικονομία σε εισαγωγικά είναι αυτό. Όχι. Γιατί αυτός μπορεί να πει ελληνικό. Ή να γράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή να γράψει. Δεν λέει ούτε πού, ούτε πού έγινε το ένα, ούτε το άλλο. Εσείς το λέτε. Εμείς λέμε μήπως τους δίνετε τη δυνατότητα να το ξεπεράσει το πρόβλημα. Τώρα και αυτό σας είπα ότι την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιλαμβάνεστε ότι λειτουργούμε μέσα. Εμάς ποιο ήταν το κυρίαρχο? Το κυρίαρχο για μας είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής να βλέπει ότι αυτό το προϊόν που έχει το γαλακτοκομικό είναι ελληνικό. Και είναι σαφέστατο, εφόσον έχουμε ελληνικό την πρώτη ξένο. Ύλη, την άλμεξη εδώ, όλα τα υπόλοιπα αυτό γίνονται λύθηκε. Εδώ. Λύθηκε. Έτσι. Λέμε, άρα, αν λοιπόν, υπάρχει παραθυράκι, Υπουργέ, αν είναι τριπλή ένδειξη, να γίνεται μόνο με αυτή την μοναδική ένδειξη που μπορεί να λέει την ενιαία ένδειξη στο τέλος.
ελληνικό ή ευρωπαϊκό. Για τον Έλληνα καταναλωτή δεν υπάρχει παραθυράκι. Το προϊόν το οποίο ναι, ουσιαστικά εδώ αρμέγεται, εδώ συσκευάζεται, εδώ παράγεται, θα το δει. Θα το δει. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ξεχωρίσαμε το κυρίαρχο. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Όλα τα υπόλοιπα, όπως αντιλαμβάνεστε, ναι, από την ώρα που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μερικές διαδικασίες. Αυτό θα γίνει και στα παράγωγα του. Αυτό λοιπόν, βεβαίως. Δηλαδή στη φέτα, στα τυριά. Σε όλα, από την ώρα που έχουμε ελληνική πρώτη ύλη, θα αναφέρεται η Ελλάδα. Ωραία. Να δούμε το κρέας. Κάτι ανάλογο. Να δούμε το κρέας. Για το κρέας, ακούστε, για το κρέας υπήρχε η υποχρέωση. Εδώ το κάνουμε ξεκάθαρο ότι σε όλες τις διαδικασίες από την ώρα που έρχεται μέχρι την ώρα που φτάνει στον καταναλωτή να είναι ευκρινέστατη η αναφορά ότι πρόκειται για κρέας που είναι ελληνικό, δεν είναι ελληνικό κτλ. Υπουργέ, στο τυποποιημένο προϊόν, όπως είναι το γιαούρτι, η φέτα που μπορεί να πουλιέται συσκευασμένη, το γάλα, το καταλαβαίνω. Τι γίνεται με το κρέας? Το κρέας λοιπόν πάω στον κρεοπόλη μου και έχει 5 κομμάτια κρέας μπροστά, στο ψυγείο και που είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ταμπελάκι που θα λέει όλα αυτά τα στάδια. Βεβαίως και είναι υποχρεωτικό και ταμπελάκι, αλλά κυρίως ναι, αυτό να φτάνει μέχρι την ταμιακή μηχανή. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι αν φτάνει μέχρι την ταμιακή μηχανή, είναι δέσμευση για τον άλλο. Είναι έλεγχος. Είναι όλη η διαδικασία. Πάει εμένα το ποσό που πλήρωσα να λέει ότι είδος είναι ελληνικό. Βεβαίως θα σου λέει τη χώρα, την προέλευση. Μάλιστα. Ξεκάθαρο. Αυτό όσον αφορά έτσι το θέμα της υποχρεωτικής αναγραφής. Θέλω να πάω όμως και στο άλλο που πραγματικά, παρότι υπάρχει σχετική οδηγία που λέει ότι οι πληρωμές ναι, θα γίνονται των οπών των ευαίσθητων προϊόντων θα γίνονται μέχρι το πολύ 60 ημέρες, η οδηγία αυτή είχε ενταχθεί στην ελληνική νομοθεσία αφήνοντας ένα παραθυράκι. Εκτός αν υπάρχει η συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων, του αγρότη και του εμπόρου. Αντιλαμβάνεστε ότι σαν να έλεγε ότι όποτε αποφασίσει ο ισχυρός στην προκειμένη τώρα τι κάνατε, σίγουρα. Τι δεσμεύετε. Τώρα λέμε πάρα πολύ απλά ναι, ότι θα υπάρξουν η υποχρέωση πληρωμών μέχρι εκεί που σας είπα, 60 με μέρες, κυρώσεις 60 μέρες, έως 60 ημέρες, έως 60 μέρες, με κυρώσεις. Κυρώσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν για τον έμπορο μέχρι το 30% της αξίας του τιμολογίου. Ναι. Αν επαναληφθεί δεύτερη φορά, μέχρι μπορεί να κηρυχθεί έκτοκτος από το επάγγελμα του εμπόρου και μπορεί να φτάσει μέχρι και 100.000 ευρώ πρόστιμο για κάθε έλεγχο. Από εκεί και πέρα όμως μπαίνει στη διαδικασία και ο παραγωγός. Πρέπει και αυτός ναι, από τη δική του πλευρά να επιμείνει σε αυτά τα πράγματα. Να επιμείνει. Να μην περάσουν 10 μέρες εντός προθεσμίας 10 ημερών, εάν υπάρχει τέτοια διαδικασία παραβίασης, ο ίδιος πρέπει να την καταγγείλει. Πέστε μου αυτό όμως. Τώρα όμως, εξόφληση γίνεται στις τράπεζες. Ήτανε και πριν, δηλαδή τώρα τους υποχρεώνεται η εξόφληση να γίνει σε καταθετικό λογαριασμό. Ακούστε. Πάβουν μετρητά. Πάβουνε οι άλλες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην ηλεκτρονική διαδικασία. Ναι. Είναι ένα θέμα που εμείς λέμε στη ρύθμισή μας και συμβατικά και ηλεκτρονικά. Αφήνεται εφόσον και γίνεται δύο, η διαδικασία. Δηλαδή. Αυτό γιατί δεν μπορούμε εμείς, αντιλαμβάνεστε, ναι, είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θέλουμε όμως όταν θα έρθει και αυτή η ηλεκτρονική διαδικασία σε όλο το κύκλωμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο στη σκέψη σας να πηγαίνει στην τράπεζα, στο λογαριασμό του. Όχι, όχι, όχι. Το αφήνεται ανοιχτό. Ανοιχτό. Θέλουμε μετρητά. Θα το δούμε στη διαδρομή. Υπουργέ, ποιος αφορά, γιατί δεν αφορά τελικά από ό,τι διάβασα μόνο τους παραγωγούς νοπών προϊόντων, αλλά και αυτούς που ονομάζεται ευαλείωτων αγροτικών προϊόντων. Έτσι, ευαίσθητα. Ναι. Δηλαδή, όσπρια, ας πούμε, αυγά, μαρούλια, ντομάτες, υπάρχει ένας κατάλογος, υπάρχει ένας αναλυτικός κατάλογος. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε προϊόντα, ας πούμε, τα οποία μπορούν να αναλωθούν σε 40 ημέρες. Ναι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε σώνει και καλά 40 ημέρες, διότι όταν μερικά προϊόντα περνάνε 5 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες, ναι, μεν είναι εντός της ημερομηνίας που πρέπει να αναλωθούν, ναι, αλλά όμως αρχίζουν βεβαίως και υφίστανται αλλοιώσεις στα προϊόντα. Μάλιστα. Και θα πρέπει όλο αυτό να το καλύψουμε. Αλλά εγώ εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι επειδή ο αδύναμος κρίκος εκ των πραγμάτων είναι ο παραγωγός, ο αγρότης, είναι η ώρα
να οργανωθούν. Το επαναλαμβάνω και πάλι, ότι σε αυτή τη διαδικασία θα είσαι ισχυρός και θα διαπραγματεύεσαι εφόσον είσαι οργανωμένος. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι η διαδικασία για ομοσπονδία συνεταιρισμών. Όλα από τις ομάδες, παραγωγών. Γιατί, ας πούμε, μπήκατε σε αυτή τη λογική να μιλήσετε για τόσος αριθμός που μπορεί να φτιάξει ομοσπονδία? Τι σας οδήγησε σε αυτό? Έχουμε το νόμο πλαίσιο εμείς, ναι, λειτουργίας του συνεργατισμού, όπου δίνουμε δυνατότητες πάρα πολλές. Τι όφελος θα έχουν? Το πρώτο όφελος που θα έχουν. Όταν θα μαζευτούν και θα κάνουν την ομοσπονδία. Αν είναι οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, που έχουν πάρα πολλά κίνητρα, αλλά ταυτόχρονα συζητάμε ακόμη και φορολογικά κίνητρα να δούμε στο συνεργατισμό, στη λειτουργία. Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι δεν γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Ένα, κύριε Αποστόλου, ναι, γιατί το θέμα εσείς αυτή τη στιγμή λέτε: ελάτε να φτιάξετε τις ομοσπονδίες, να γίνετε δυνατοί, να φτιάξετε συνεταιρισμούς, να είσαστε πολλοί, να διεκδικείτε. Και από την άλλη, οι αγρότες, ξέρετε τι σας λένε, ότι όταν πηγαίνουν και έρχονται σε εσάς σε συναντήσεις, τους λέτε: καλή διάθεση έχω, θέληση έχω να σας λύσω αυτού του είδους τα προβλήματα, αλλά υπάρχει και ένα πλαίσιο το οποίο μου το βάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ζητάνε οι δανειστές. Εγώ δεν μπορώ να κάνω περισσότερα από αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, μήπως είναι πολύ περιορισμένο το πλαίσιο που μπορείτε να κινηθείτε, ναι, να τους δώσετε πράγματα. Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέμε τι προσφέρει το Υπουργείο, γενικά η κυβέρνηση στους αγρότες. Εδώ όμως πάμε σε μια άλλη παράμετρο, η οποία λέει πάρα πολύ απλά. Οι συλλογικότητες είναι αυτές που σε τέτοιες διαδικασίες καθιστούν δυνατή και την άλλη πλευρά που είναι οι αγρότες. Γιατί... Και διαπραγματευτικά, λέτε. Αυτό θέλω να σας λέω για κατανοητό. Ένας αγρότης είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάει να κάνει την καταγγελία όταν είναι μόνος του. Σωστά. Ενώ αν είναι οργανωμένοι. Έχουν οδηγηθεί όμως οι συνεταιρισμοί με τη λειτουργία τα περασμένα χρόνια. Έχουν φτάσει σε ένα, όχι, να μην πω χειρότερη λέξη, σε ένα αδιέξοδο. Έτσι. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι να μπουν σε μια καινούργια συλλογιστική και να έχουν και αποτέλεσμα. Γιατί μόνο στα λόγια δεν βγαίνει τίποτα. Έχουμε σε εξέλιξη μια νομοθεσία που αφορά την οργάνωση του χώρου. Βέβαια. Μέχρι τέλος Απριλίου θα πρέπει να τελειώσουμε τις διαδικασίες εκαθάρισης όλων των παλιών ενώσεων, των συνεταιρισμών. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι δύσκολη. Όταν αυτή την ώρα εγώ σας λέω ότι έχουμε 2,4 δις ευρώ οφειλές του συνεταιριστικού χώρου, αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολα είναι αυτά να αντιμετωπιστούν. Άρα όμως πρέπει ιδιαίτερα να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια καινούρια βάση, να δούμε ποιοι από αυτούς είναι βιώσιμοι, να δούμε τι θα κάνουμε με τις ανακτήσεις που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσουμε από τους συνεταιρισμούς. Τι θα γίνει με τις οφειλές τους στον εκαθαριστή. Αυτό, επειδή πήγαμε τώρα στα κόκκινα δάνεια, το πήγατε από την πίσω πόρτα, μπαίνουν και οι συνεταιρισμοί στις ρυθμίσεις. Είναι σαφές πια αυτό? Κοιτάξτε, και ποιοι συνεταιρισμοί? Όταν θα έχουμε το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τα κόκκινα δάνεια, είναι σίγουρο, τουλάχιστον αυτές τις συνεννοήσεις που έχουμε κάνει. Εσείς, η τοποθέτηση του Υπουργείου. Και με τον εκαθαριστή. Ποια είναι? Να μπουνε. Βεβαίως, η θέση μας είναι, ναι, όσοι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι βιώσιμοι να μπουν μέσα από μια τέτοια διαδικασία, όσοι δεν μπορούν να είναι βιώσιμοι. Αυτό από τι εξαρτάται, Υπουργέ? Όσοι μπορούν, ποιος το κρίνει, πώς κρίνεται αυτό? Αυτό το λέμε, πράγμα, ότι έχουμε μια διαδικασία εκαθάρισης μέχρι, ναι, 30 Απριλίου. Από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο άλλο το κομμάτι που λέει ότι όσοι δεν μπήκαν στη διαδικασία εκαθάρισης και θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν, θα μπούμε στην οικονομική βιωσιμότητα. Ναι. Θα γίνουν μελέτες, θα γίνουν, δεν γίνεται διαφορετικά. Επίσης, δεν είναι κάτι άλλο, Υπουργέ, μια διαδικασία εύκολη. Τα δάνεια των αγροτών, θέλω να μου πείτε αν κάνουν λάθος αυτό. Είχαν ευνοϊκότερα επιτόκια και αντιμετώπιση στο παρελθόν. Ωστόσο, φτάναν πολύ ψηλά σε σύνολο. Να σας πω. Οι τόκοι μπορεί να διπλασίαζαν κάποιες φορές ένα αγροτικό δάνειο. Να σας πω. Αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα? Είναι πολύπλοκο, διότι η αγροτική δραστηριότητα, θα το πω και ξανά το λέω, είναι μια ξέσκεπη δραστηριότητα. Εξαρτάται από πάρα πολλές συνθήκες, ειδικά οι καιρικές συνθήκες. Πρώτα ο Θεός είναι η κουβέντα που λένε όλοι. Οπότε είχαμε συνεχείς παρεμβάσεις ρύθμισης των χρεών, ναι, αλλά η ρύθμιση έτσι όπως γινόταν μετέθετε το πρόβλημα διωγγώνοντάς το. Δηλαδή, όταν ρυθμίζεις οφειλές και αυξάνεις μάλιστα και το επιτόκιο και σε μια δραστηριότητα η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πώς θα το εξασφαλίσεις? Διωγγωνόταν. Ερχόταν λοιπόν κάποια στιγμή η πολιτεία. Έκανε τις διάφορες ρυθμίσεις, αλλά δεν τις έκανε λύνοντας το πρόβλημα. Πώς θα το λύσατε λοιπόν εσείς? Διότι μου το περιγράφετε.
Σας και το περιγράφετε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, σας είπα. Πέστε μας λοιπόν πώς θα ξεφύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο. Λοιπόν, ναι. Άρα σας είπα, έχουμε τη διαδικασία καθάρισης. Που σημαίνει ότι. Να δούμε ποιοι συνεδρισμοί λοιπόν. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε 4.000 ας πούμε. Συνεταιρισμούς και αυτή την ώρα πιστεύουμε ότι δεν θα είναι πάνω από 400 αυτοί οι οποίοι μπορούν να μπουν στη διαδικασία της οικονομικής βιωσιμότητας. Από τις 4.400. Αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα το να πούμε πώς φτάσαμε εκεί πέρα. Εντάξει, το ξέρουν και οι αγρότες καλύτερα. Το ξέρουν όλοι. Καλύτερα. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι αγρότες δεν σημαίνει ότι επειδή είχαμε μια κακή λειτουργία, μια κακοδιαχείριση, σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η συνεργασία, ο συνεργατισμός. Θα διευκολύνεται λοιπόν και εκεί στις περιοχές που θα κλείσουν ή που θα πούν ότι δεν λειτουργεί πλέον. Να μπουν σε μια διαδικασία λειτουργίας από την αρχή. Από την αρχή. Πάτε. Όπου θα δούμε, πρώτα-πρώτα υπάρχουν πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία που αυτή την ώρα είναι μεν υποθηκευμένα σε τράπεζες, σε καθαριστή κτλ. Όμως αυτά δεν πρέπει να τα αφήσουμε, ιδιαίτερα αυτά που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία, να εκποιηθούν. Μια πρώτη. Ναι. Κατάλαβε την προσέγγιση. Αυτό προσεγγίζουμε αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, κάθε λοιπόν συνεργατική δραστηριότητα η οποία θα είναι οικονομικά βιώσιμη με βάση τις μελέτες που θα συνταχθούν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις μήνες. Είναι προβλήματα που έρχονται από δεκαετίες και αντιλαμβάνεστε ότι θέλω μια προσέγγιση ουσιαστική, όχι αυτό που γινόταν προηγούμενα. Υπουργέ, ένα άλλο θέμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό και έχει απασχολήσει πολλούς αγρότες είναι σε σχέση με αυτούς τους περίφημους δασικούς χάρτες. Οι άνθρωποι αρχίζουν και λένε ότι έχουμε χωράφια που ξαφνικά. Αυτά δεν τα έχουμε. Χωράφια που ξαφνικά δεν τα έχουμε. Ή καλούμαστε να πληρώσουμε για κάτι το οποίο τόσα χρόνια οι γονείς μας, οι παππούδες μας καλλιεργούσαν και μας λένε τώρα ότι ξέρεις κάτι. Γιάννη, πληρώναμε κιόλας γι' αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή δίναμε αυτά που πρέπει στους διάφορες οργανώσεις, συνεταιρισμούς, ΕΛΓΑ, ιστορίες. Πληρώναμε αυτά που μας αναλογούσαν. Γινόμαστε, Υπουργέ, αποδέκτες τέτοιων διαμαρτυριών από όλη την Ελλάδα. Τώρα μου βάζετε δύσκολα. Γι' αυτό είστε. Για τα δύσκολα είσαστε, Υπουργέ. Λοιπόν, για να σας πω κάτι. Στα εύκολα θα ήμουν και εγώ. Να σας πω, δεν νομίζω πως υπάρχει πολίτης που διαφωνεί με την σύνταξη των δασικών χαρτών. Είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει. Εκείνο που εμείς από τη δική μας πλευρά και εννοώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναζητεί από αυτή τη διαδικασία δεν είναι αρμοδιότητά μας, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε ήδη κατοχυρώσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν σχέση με συγκεκριμένες εκτάσεις να μην θυχθούν, διότι αντιλαμβάνεστε εάν έχουμε επιπτώσεις δυσάρεστες από την κύρωση θα των δασικών χαρτών, θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Πέστε μου κάτι. Πρόβλημα στις λοιπόν, πληρωμές μας. Μισό λεπτό. Αυτό λοιπόν τι λέει καθαρά στον κόσμο. Αν έπαιρνε επιδότηση για αυτό το χωράφι που σήμερα κρίνεται αναδασωτό ή δασική έκταση, αγωνίζεστε να μην να λυθεί ως ζήτημα. Η δέσμευση, αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης. Ναι. Είναι ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα που σημαίνει ούτε πρόβλημα κυριότητας, για τον απλούστατο λόγο ότι τα δικαιώματα είναι συνδεδεμένα με την κυριότητα, και βεβαίως και δεν θα υπάρξουν προβλήματα απώλειας εκτάσεων οι οποίες θεωρούνται σήμερα επιλέξιμες. Αυτό προϋποθέτει μία διαδικασία. Υπάρχει ο χρόνος. Έχουμε τη δέσμευση της κυβέρνησης. Εμείς από την πλευρά μας αυτή την ώρα δεχόμαστε δηλώσεις κατοχύρωσης των συγκεκριμένων δικαιωμάτων. Υπάρχει μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι να έρθουν οι πληρωμές τον τέλος Οκτωβρίου. Εμείς τέλος Οκτωβρίου πρέπει να πληρώσουμε. Θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Βιολογικά. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Ναι, έτσι είπε. Που αφορούν το δικό μας χώρο για να μπορούμε να πληρώσουμε. Βιολογικά, Υπουργέ, περισσότερες λένε εδώ και παίρνουμε συνεχώς μηνύματα. Περισσότερες αιτήσεις από ό,τι περιμένατε. Τι θα γίνει. Κοιτάξτε να δείτε. Κάτι που είναι από τα θετικά του χώρου. Δηλαδή. Προκηρύξαμε το μέτρο που αφορά την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Κρατήσαμε ένα ποσό γιατί βλέπουμε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ κόσμος, ναι, γύρω στα 100 εκατομμύρια και προκηρύξαμε τα 443-44 περίπου εκατομμύρια. Οι αιτήσεις ξεπέρασαν τα 1,5 δις.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν όταν. Αυτό είναι, είναι θετικό, θετικότατο, ότι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ενδιαφέρεται. Συγνώμη, για τη βιολογική γεωργία. 1,5 πόσο είπατε? 1,5 δις. Ζητούν για να ενταχθούν στη βιολογική και στα αγροπεριβαλλοντικά. Όχι, δεν είχαμε υπολογίσει. Εμείς πόσα τόσο... είχατε κρατήσει, είπατε. Εμείς ναι. το ποσό ναι. που μας, σε κάθε μέτρο το ποσό που υπάρχει δεν είναι απόφαση δική μας, είναι απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωραία, πόσο ήταν αυτό το ποσό. Είχαμε, λοιπόν, είχαμε γύρω στα 550 εκατομμύρια, αρκετά και... μεγάλο ποσό. Ναι. Ναι, ναι. Από το, όταν λέμε 4,7 είναι όλο το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, τα 500 εκατομμύρια για βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Τι θα γίνει τώρα? Λοιπόν, βάζουμε κριτήρια. Έχουμε βάλει κριτήρια και με βάση. Λοιπόν, δυσκολεύεται βεβαίως, και με βάση τα κριτήρια. Λέμε πάρα, πάρα πολύ απλά έτσι να σα πω. Τα έχετε ανακοινώσει, δηλαδή ο κόσμο που ενδιαφέρεται. Είμαστε θα πει... σε 2-3 μέρε θα έχουν ανακοινωθούν. Βάζουμε κριτήρια. Παράδειγμα. Ναι. Δεν μπορεί κάποιο ο οποίο παλιά είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα βιολογικό και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία να τον αφήσουμε απ' έξω. Θα προηγηθεί, θέλετε θα να προηγηθεί. Θα προηγηθεί. Ή ας πούμε επειδή δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιοχές Natura, δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι ένα κριτήριο. Όχι ότι όλες οι περιοχές Natura. Άρα θα μείνει κόσμος έξω, μισό λεπτό, Υπουργέ. Αυτό μας ενδιαφέρει. Βεβαίως θα δείτε. Λοιπόν, βάζετε προτεραιότητες. Στην πραγματικότητα, από κάποιους αφαιρούνται. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν, ακούστε. Ποιοι να ανησυχούν. Θα δούμε τώρα τι από το πρώτο κομμάτι της προκήρυξης, ναι, βάζοντας μερικά κριτήρια και έχοντας υπόψη μας ότι υπάρχει τόσος κόσμος για να μην αδικηθούν και οι περιοχές και ναι. Θα δούμε ποιο ποσό από αυτό το 440 θα αφήσουμε ελεύθερο, αυστηροποιώντας τώρα τα κριτήρια, θα αφήσουμε ελεύθερο ένα ποσό, ούτως ώστε έχοντας και το υπόλοιπο που έχουμε στην άκρη, να μπορέσουμε όσο γίνεται, όχι απλά στην κατεύθυνση δίκαιης κατανομής, δηλαδή κατά περιοχές, ναι, θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το στόχο μας, που ο στόχος μας είναι να υπάρξει παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Άρα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, αφορά περιοχές που έχουν τα κριτήρια αυτά, περιοχές οι οποίες έχουν αυτές τις δραστηριότητες. Θα το παρακολουθούμε στην πράξη. Λοιπόν, μια τελευταία μόνο ερώτηση, αν έχετε κάποια πληροφόρηση. Τι γίνεται στην Κοζάνη, είχαμε γρήπη φθηνών. Εάν έχουμε κάποια εξέλιξη, αν έχετε μάθει κάτι σε σχέση με αυτό. Να σας πω, έχουμε τα κρούσματα καταρχήν είναι γύρω στα 11-12, έχουμε σταματήσει. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για κρούσματα τα οποία μεταδίδονται με τα πουλιά. Έτσι. Αντιλαμβάνεστε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά άμεσα λειτουργούμε απομονώνοντας περιοχές. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε όλη την Ευρώπη. Να μην ανησυχεί ή να ανησυχεί, αυτό είναι το θέμα. Όχι, ανησυχία δεν υπάρχει. Δεν έχει καμία επίπτωση. Καμία επίπτωση, το τονίζουμε, όσον αφορά έτσι τον άνθρωπο. Καμία μα καμία επίπτωση. Από εκεί και πέρα, για να μην υπάρξει εξάπλωση, προσπαθούμε όσο το δυνατόν την οικώση την αντιπεριορίζουμε. Και από εκεί και πέρα, όπου υπάρχουν πτηνοτροφικές μονάδες που υπάρχει κρούσμα, αμέσως τίθεται σε καραντίνα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.